Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 18 Ιανουαρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άρτσα Ανερθράκης. Μια καλή ευκαιρία να ακουστούν όλες οι απόψεις και να ικανοποιηθεί το αίτημα των τάσεων προεξαρχούσεις της ομάδας των 53 για συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων από τη λύση συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αύριο και μεθαύριο. Πολύ αισιόδοξος δήλωσε ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, μετά τη συνάντηση με τους διαπραγματευτές της Ελλάδας και των Σκοπίων, πρέσβης Αδαμάντιου Βασιλάκη και Βάσκο Ναουμόφσκι, για το όνομα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, κάνοντας λόγο για θετικό κλίμα κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης. Η διαδικασία κινείται προς θετική κατεύθυνση, είπε, σημειώντας πως οι δύο χώρες έχουν κυβερνήσεις που θέλουν πραγματικά λύση και εκτιμώντας πως το ζήτημα μπορεί να λυθεί εντός των προσεχών 6 μηνών. 5 ονόματα φέρεται να καθέτεσε την Τετάρτη το βράδυ στη Νέα Υόρκη ο Μάθιου Νίμιτς στους διαπραγματευτές Ελλάδας και Σκοπίων. Σύμφωνα με πληροφορίες από την εφημερίδα Βήμα, οι οποίες δημοσιεύονται και σε σκοπιανή ιστοσελίδα, τα ονόματα είναι στα σλαβικά. 5 ονόματα φέρεται να κατέθεσε την Τετάρτη το βράδυ στη Νέα Υόρκη ο Μάθιου Νίμιτς στους διαπραγματευτές Ελλάδας και Σκοπίων. Τα ονόματα είναι στα σλαβικά και είναι τα ακόλουθα: Ρεπούμπλικα Νόβα Μακεδονία, Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας, Ρεπούμπλικα Σβέρνα Μακεδόνια, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ρεπούμπλικα Γκόρνα Μακεδόνια, Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας, Ρεπούμπλικα Βαρντάσκα Μακεδόνια, Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη και Ρεπούμπλικα Μακεδόνια, Σκόπια, Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σκόπια. Η σύντομη γραφή των ονομάτων προτείνεται αντιστοίχως να είναι Νόβα Μακεδόνια, Σβέρνα Μακεδόνια, Γκόρνα Μακεδόνια, Βαρντάσκα Μακεδόνια και Μακεδόνια. Ζήτημα ταυτότητας δεν φαίνεται να υπάρχει στη δέσμη ΔΕΟΝ Νίμιτς. Υπάρχει φυσικά αναφορά στη γλώσσα που προτείνεται εναλλακτικά είτε η γραφή Μακεδόνσκι, είτε μια πιο περιγραφική της ονομασία, παραδείγματος χάρη επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Νέας Μακεδονίας. Ανάλογη τακτική ακολουθείται και στο ζήτημα της υπηκότητας, όπου προτείνεται είτε η σλαβική γραφή Μακεδόνσκα, είτε η περιγραφή, παραδείγματος χάρη, Nationality of the Republic of Nova Macedonia. Ο προσωπικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ αναφέρει ότι η χρήση του ονόματος πρέπει να είναι έργα όμνες, δηλαδή θα ισχύει διεθνώς τόσο σε διεθνείς οργανισμούς όσο και για τις διμερείς σχέσεις της χώρας. Δεν είναι σαφές αν ο κ. Νίμιτς προτείνει την αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας. Θα πρέπει όμως να θεωρείται μάλλον δεδομένο ότι η γειτονική χώρα θα χρειαστεί με βάση και τις πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της να προχωρήσει σε δημοψήφισμα για την έγκριση της νέας ονομασίας. Αυτή η χώρα έχει όνομα, είναι η Ρεπούμπλικα Μακεδονία. Αυτό είναι το όνομα που είναι η βάση της ονομασίας μας. Επίσης, το 2018 χρόνια, κανείς δεν μπορεί να νεγκύρει το συστήμα του μακεδονικού λαού ή του μακεδονικού γλώσσου. Από την μεδιάτορα, σήμερα θα πρεζεντήσουν κάποιες ιδέες, για τις οποίες σημαίνω ότι εξελίγουν από αυτή τη ράμκα και ότι είναι δάλεκο από ένα δοστοίνστινο решение, αλλά σήμερα овие предлози ќе бидат презентирани пред државно-политичкиот врв и истиот ќе може да зазеде ставка во ваше. I myself don't think it's realistic to expect the former Yugoslav Republic of Macedonia not to have Macedonia in some form in its name. Also stated clearly that what we need to be able to follow up and to extend an invitation is that there is a solution to the name issue. Η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να βρεθεί λύση που δεν θα θίγει τα εθνικά συμφέροντα. Στην ηλεκτρονική πληρωμή των φόρων στρέφονται ολοένα και περισσότεροι φορολογούμενοι. Από τη στιγμή μάλιστα που οι τράπεζες χρεών Προμήθεια κατά την πληρωμή των φόρων στα ΓΚΙΣΕ, οι φορολογούμενοι άλλαξαν τις συνήθειές τους. Πάνω από ένα στους τρεις επιλέγει πλέον να πληρώσει ηλεκτρονικά τις υποχρεώσεις του είτε με κάρτα χρεωστική ή πιστωτική είτε μέσω e-banking. Τα ποσοστά των φορολογουμένων που επιλέγουν την ηλεκτρονική τραπεζική για να γλιτώσουν τις επιβαρύνσεις αυξάνονται όπως λένε τραπεζικές πηγές. Βέβαια, πολλοί επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά τους φόρους στα ΓΚΙΣΕ για να αποφύγουν τυχόν λάθη κατά την ηλεκτρονική πληρωμή και φυσικά διαμαρτύρονται γιατί οι τράπεζες χρεώνουν έως και 2 ευρώ για κάθε πληρωμή φόρου. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέλει να στρέψει περισσότερο στην ηλεκτρονική εποχή και ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα. Από το δεύτερο 15ήμερο του Φεβρουαρίου, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να τακτοποιούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους με τις κάρτες τους, χρεωστικές ή πιστωτικές μέσω τάξης net χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.
θέσεις. Η σχετική εφαρμογή βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μετά τις 15 Φεβρουαρίου. Με την ενεργοποίηση της εφαρμογής, οι φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται να μπαίνουν στο τραπεζικό τους λογαριασμό μέσω του e-banking κάθε τράπεζας για να εξοφλούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα τις δόσεις του έμφυα ή του φόρου εισοδήματος, αλλά θα μπορούν μέσω της ιστοσελίδας της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων να αναγράφουν τον αριθμό της πιστωτικής ή της χρεωστικής κάρτας και αυτόματα να γίνει την πληρωμή του φόρου. Η λειτουργία του συστήματος είναι απλή. Οι φορολογούμενοι με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν στο TaxNet εισέρχονται στο προσωπικό τους λογαριασμό. Στη συνέχεια επιλέγουν στοιχεία οφειλών. Το σύστημα τους οδηγεί στις βεβαιωμένες οφειλές και την ταυτότητα οφειλής όπου θα βλέπουν το ποσό της κάθε δόση που θα πρέπει να καταβάλουν. Θα υπάρχει ειδική ένδειξη για την απευθείας πληρωμή της οφειλής. Αυτό που θα χρειαστεί να κάνουν θα είναι να πληκτρολογήσουν τον αριθμό της κάρτας τους, χρεωστική ή πιστωτική και ό,τι άλλο στοιχείο τους ζητηθεί και αυτόματα θα γίνεται η πληρωμή του φόρου. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον ακλητό συνάδελφο από την Ξάνθη, τον διευθυντή του Ξάνθη2.gr, τον Γιάννη Σιδηρόπουλο. Γιάννη, να σε καλησπέρισω. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τα τοπικά πρώτα. Οριστική απόφαση όσον αφορά τη ΣΕΚΑΠ σε ένα μήνα περίπου, τέλη Φεβρουαρίου. Σε ένα μήνα περίπου, ναι, αναμένουμε από το διοικητικό πρωτοδικείο της Κομωτινής την απόφαση για το αν κάνει δεκτή ή όχι τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει η ΣΕΚΑΠ προκειμένου να προσβάλλει τόσο το πρόστιμο ως το περιβόητο πρόστιμο όσο και τα αναγκαστικά μέτρα ύσπραξης στα οποία έχει προβεί το τελωνείο της Ξάνθης μέχρι την εκδίκαση, μέχρι τη συζήτηση μάλλον της κύριας αίτησης ανακοπής, η οποία δεν έχει καν προσδιοριστεί ακόμη, άρα θεωρείται ότι θα γίνει μετά από αρκετούς μήνες. Απόφαση που αν είναι θετική για την εταιρεία θα της δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα και παράλληλα να μην έχει προβλήματα στην διακίνηση των προϊόντων της στην εσωτερική αγορά. Για το λόγο αυτό βρέθηκαν και οι εργαζόμενοι χθες στην Κομωτινή προκειμένου να υπηρετήσουν τα συμφέροντα της εταιρείας όπου εργάζονται και οι ίδιοι, ενώ παράλληλα προχώρησαν και σε πρόσθετη παρέμβαση στην διάρκεια της συζήτησης υπέρ της εταιρείας. Στο δικαστικό μέγαρο της Κομωτινής βρέθηκαν τέλος να πούμε και οι τρεις βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ του νομού Ξάνθης, οι κύριοι Ζεϊμπέκ, Γιαννακίδης και Στογιαννίδης, οι οποίοι στηρίζουν τους εργαζόμενους και αναφέρουν ότι η δική τους θέση είναι να μην διαγραφεί το πρόστιμο αλλά να αποδοθεί σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για το πρόστιμο και για το λαθρεμπόριο που προκάλεσε αυτό το πρόστιμο. Ενώ τέλος να πούμε ότι στη διάρκεια της συζήτησης η εταιρεία εκπροσωπήθηκε από τους κυρίους Λιχουρέζο και Παπαδημητρίου και οι εργαζόμενοι από τον κύριο Κουρτίδη, δικηγόρο γνωστών Κίτρης, και ανάμεσα στα επιχειρήματα που προέβαλε η εταιρεία είναι ότι μετά και την ψήφιση της τροπολογίας τον Απρίλιο γύρω από την αποποίηση των ευθυνών για όσους ιδιώτες αγόρασαν δημόσιες επιχειρήσεις και εταιρείες και δεν γνώριζαν για το πρόστιμο το οποίο είχε επιβληθεί πολύ νωρίτερα, ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει και αναδρομικά σύμφωνα με την πάγια έτσι νομική διατύπωση, ότι τα μέτρα που είναι υπέρ του φορολογουμένου μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ και το αντίθετο συμβαίνει με αυτά που είναι σε βάρος του φορολογουμένου. Αυτά με την υπόθεση της ΣΕΚΑΠ, για την οποία θα έχουμε εξελίξεις μέσα στο Φεβρουάριο. Κάτι άλλο σημαντικό από τη Ξάνθη? Κατά τα λοιπά, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης είχαμε μια πολύ έντονη συζήτηση. Για άλλη μια φορά οι συνεδριάσεις τείνουν να γίνουν σχεδόν επεισοδιακές κάθε φορά. Υπάρχει ένα ευρύ μέτωπο παρατάξεων της αντιπολίτευσης πλέον που αντιδρά στην Δημοτική Αρχή με πολύ σφοδρή κριτική. Στο επίκεντρο ήταν βεβαίως η ακύρωση από την αποκεντρωμένη διοίκηση της απόφασης για την αγορά ενός κτηρίου που θα χρησιμεύσει ως παιδικό σταθμός. Ακύρωση που όπως αναμενόταν υπήρξε στον έλεγχο νομιμότητας, καθώς η σχετική απόφαση δεν είχε ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία όπως απαιτείται για την συγκεκριμένη περίπτωση. Υπήρξε πολύ έντονη κριτική για αυτό το θέμα, υπήρξε ανακοίνωση τριών παρατάξεων, ενώ υπήρξε και
και έτοιμα πρόταση συζήτησης, ουσιαστικά μια αντεπίθεση από 5 αυτή τη φορά παρατάξεις που ζητούν να συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μια αντιπρόταση που ουσιαστικά κάνουν για την αξιοποίηση του Δήμου σε ένα οικόπεδο δικής του ιδιοκτησίας πολύ κοντά στην επίμαχη έκταση του παιδικού σταθμού, όπου μπορεί να ανεγερθεί παιδικός σταθμός, και ένα οικόπεδο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ακριβώς ως τέτοιο μέσα από το ρημοτομικό σχέδιο. Για το λόγο αυτό κατέθεσαν και το ΦΕΚ του σχετικού χαρακτηρισμού, όπως και αεροφωτογραφίες, προκειμένου να καταδείξουν ότι θα μπορούσε ο Δήμος να ανεγείρει ένα κτίριο πολύ μεγαλύτερης δυναμικότητας για πολύ περισσότερα παιδιά στην ίδια περιοχή, και να μην ξοδέψει τα 200.000 ευρώ περίπου που απαιτούνται για την αγορά ενός κτιρίου 180 τετραγωνικών μέτρων. Μάλιστα, Γιάννη, θα ήθελα να κλείσουμε ένα πολιτικό σχόλιο όσον αφορά το όνομα των Σκοπίων. Ο Μάθιο Νίμιτς, ο διαμεσολαβητής του ΙΕ, πρότεινε 5 ονομασίες και στις 5 περιλαμβάνει το όνομα Μακεδονία. Θα ήθελα το σχόλιο σου. Νομίζω ότι οι προτάσεις ήταν περίπου αναμενόμενες και είχαν προδιαγραφεί σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω επίσης ότι η εθνική πλευρά, αλλά και η πλευρά της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, θα επικεντρώσουν σε 3 από τα 5, και ότι από αυτά τα 3, ένα νομίζω ότι θα ήθελε και θα μπορούσε να συζητήσει η ελληνική πλευρά. Βεβαίως, για να συζητήσει η ελληνική πλευρά, πρέπει πρώτα το πολιτικό σύστημα να καταλήξει σε μια άποψη με απόλυτη σοβαρότητα, και κατά την δική μου εντελώς προσωπική άποψη, χωρίς καμία δημαγωγική ή άλλη φωνή, και προκειμένου να αποφασίσει ουσιαστικά, γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα της ονομασίας, είναι και το ζήτημα των αλυτρωτικών βλέψεων που ενδεχομένως κάποιος μπορεί να εκτιμήσει ότι υπάρχουν στο Σύνταγμα, και κατά πόσο αυτό είναι δυνατόν, προσωπικά πιστεύω ανέφικτο, να επιτύχει μια ευρεία πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων προκειμένου να τροποποιηθεί, αλλά κυρίως πρέπει η ελληνική πλευρά να αντιληφθεί ότι πρώτον η πίστη βρίσκεται στην πλευρά του γειτονικού κράτους, αλλά και δεύτερον ότι ήδη το γειτονικό κράτος ονομάζεται, έχει μία σύνθετη ονομασία ήδη που περιέχει το όνομα Μακεδονία, τον όρο Μακεδονία. Επίσης, από τα 4 γράμματα που αποτελούν σήμερα τα αρχικά του κράτους, το πρώην Γιουγκοσλαβική πρακτικά δεν σημαίνει τίποτα. Άρα απομένει το υπόλοιπο. Και επίσης ότι αν δεν εξευρεθεί, θα πρέπει να εκτιμήσει το πολιτικό σύστημα συνολικά ποιο είναι το επόμενο στάδιο, τι ακολουθεί, τι επικρατήσει. Και αν θα ξαναέχει αυτή την ευκαιρία, ή μια καλύτερη ευκαιρία ή μια χειρότερη ευκαιρία. Νομίζω ότι πρέπει να το κάθε κόμμα να πάρει τις δικές του αποφάσεις, να εκφράσει κάποιες απόψεις και συντεταγμένα να κύψει η εθνική γραμμή που θα υπάρξει και για αυτήν την διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Από το Μάρτιο θα αρχίσουν να επιστρέφονται τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στο 2015 και παρακρατήθηκαν πέρυσι. Χιλιάδες ασφαλισμένοι αναμένονται σε ψηφισμό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλούς μήνες, ώστε να τους επιστραφούν χρήματα που πλήρωσαν. Βεβαίως, θα υπάρξουν και περιπτώσεις όπου σε ψηφισμό θα φέρει επιπλέον ποσά που θα πρέπει να καταβληθούν, ωστόσο στη συντριπτική που τους πλειοψηφία οι ασφαλισμένοι θα πάρουν χρήματα. Τις διαβεβαιώσεις για ολοκλήρωση τις εκαθάρισε εντός του Φεβρουαρίου, ώστε οι όποιες επιστροφές ή ψηφισμούς με άλλες οφειλές να γίνουν το Μάρτιο, έδωσε ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Πετρόπουλος. Για το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών για επικουρικό και φάπαξ, με τις οποίες επιβαρύνται ορισμένοι επαγγελματικοί κλάδοι και για τις οποίες τα ειδοποιητήρια δεν έχουν αρχίσει ακόμα να αποστέλλονται, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι οι εισφορές αυτές πήγαν λίγο πίσω και όταν θα αρχίσουν να έρχονται τα ειδοποιητήρια, οι εισφορές θα καταβληθούν σε τόσες δόσεις όσοι και οι μήνες στους οποίους αντιστοιχούν οι εισφορές αυτές. Ο κ. Πετρόπουλος τόνισε επίσης ότι σε ασφαλισμένους με εισόδημα από 30.000 μέχρι 70.000 ευρώ και πάνω υπάρχουν επιβαρύσεις με βάση το νέο ασφαλιστικό. Πρέπει, το έχουμε πει και θα το κάνουμε και αυτό το επίπεδο, αυτή την γκάμα ασφαλισμένων, να τις προσεγγίσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο, να τους μειώσουμε τους συντελεστές. Θα το δούμε και θα το κάνουμε, είπε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός.
εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωση συνολικού ποσού 66.509.986,25 ευρώ για την πληρωμή μηνός Ιανουαρίου σε 296.223 δικαιούχους του προγράμματος «Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης». Αυτό προβλέπει η απόφαση του Υπουργού Εργασίας Εύφης Αχτσιόγλου, η οποία δημοσιεύθηκε στη Διάβια. Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την εισοδηματική ενίσχυση, τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης και τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη. Η πληρωμή θα γίνει το διάστημα μεταξύ 26 με 31 Ιανουαρίου. Με πιθανότερη την πρώτη ημερομηνία, ενώ θα εκδοθεί και σχετική απόφαση που θα την καθορίζει. Έως τις 31 Μαρτίου 2018, 1.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν 58 συγκεκριμένες δραστηριότητες υποχρεούνται να εγκαταστήσουν συσκευές POS για την υποδοχή πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στα καταστήματα ή τα γραφεία ή τους τυχόν άλλους χώρους άσκησης των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας εκδόθηκε νέα αγκύκλωση σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων για αποδοχή πληρωμών με κάρτα. Οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται μέσω πληρωμής με κάρτα τα οποία έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής, ενώ δεν υποχρεούνται να αποδέχονται μέσω πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τριμερές σύστημα πληρωμής. Στα επαγγέλματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πολλά από το κλάδο των οικοδομικών δραστηριοτήτων, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή αστικές και περαστικές συγκοινωνίες, οι σιδηρόδρομοι, οι ακτοπλοϊκές γραμμές και οι αερογραμμές σε όλη τη χώρα. Στις δραστηριότητες που εντάσσονται στους υπόχρεους χρησιμοποίησης POS περιλαμβάνονται ακόμα κλωστοϊφαντουργίες, επιχειρήσεις πώλησης χαλιών, εφημερίδων και περιοδικών, υπηρεσίες catering και εστίασης, μεσίτες, φωτογράφοι, αθλητικές δραστηριότητες, υπηρεσίες καθαριότητας, δραστηριότητες επισκευών, χώροι ευεξίας, μουσεία, ιστορικοί χώροι, γραφεία κηδείων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η προθεσμία για την εγκατάσταση των συσκευών POS στις 58 νέες κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών είναι τρεις μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης, δηλαδή το αργότερο έως τις 11 Μαρτίου 2018. Όσοι προβούν σε έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας από 11 Φεβρουαρίου 2018 έως 11 Μαρτίου 2018 έχουν προθεσμία συμμόρφωση έως και την 11η Απριλίου 2018. Με την εγκατάσταση του POS, όλοι οι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώσουν και επαγγελματικό λογαριασμό ή λογαριασμό στο TaxNet προκειμένου να υπολογίζουν τη λαχνή της φορολογ και η απαιτούμενη δαπάνη μισθωτών και συνταξιούχων για την οικοδόμηση του αφορολόγητου ορίου. Οι επαγγελματίες που δεν θα καταστήσουν POS, αν και είναι υποχρεωμένοι, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ. Νέα λοταρία με 1.000 τυχερούς φορολογούμενους που θα κερδίσουν 1.000 ευρώ ο καθένας, ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η λοταρία αποδείξεων αποτελεί ένα θετικό κίνητρο χρήσης του πλαστικού χρήματος και η banking στις συναλλαγές των πολιτών και άρα ένα εργαλείο περιορισμού της φοροδιαφυγής. Στα τέλη Ιανουαρίου, στην τη νέα φορολοταρία, στην κληρωτήρα θα μπουν οι λαχνοί που αντιστοιχούν στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήσαν οι φορολογούμενοι το Δεκέμβριο. Στις κληρώσεις συμμετέχουν ενήλικοι άνω των 18 ετών που έχουν αφημί και υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Χρησιμοποιώντας κάποιους τους κωδικούς του TaxNet μπορεί να μπει στην εφαρμογή και να δει με πόσους λαχνούς θα μπει κλήρωση εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του. Όσοι κληρωθούν θα πρέπει να σπεύσουν να δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό μέσω της εφαρμογής του TaxNet, ώστε να τους καταβληθεί το ποσό. Ο αριθμός των λαχνών, τους οποίους δικαιούται μηνιαίως κάθε φορολογούμενος, καθορίζεται κλιμακωτά με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών τους. Συγκεκριμένα, για συνολικό άθροισμα μέχρι 100 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε 1 ευρώ. Από 101 ευρώ μέχρι 500, ένας λαχνός για κάθε 2 ευρώ. Από 500 έως 1000 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε 3 ευρώ. Και από 1001 ευρώ και πάνω, ένας λαχνός για κάθε 4 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τα χρηματικά έπαθρα του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων είναι ακατάσχετα, φορολόγητα, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε καμία κράτηση υπέρ του δημοσίου ή τρίτου. Το πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών που διενεργείται με τη συνεργασία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με στόχο την επιβράβευση των πολιτών και την ενίσχυση των κινήτρων για τη χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος που με τη σειρά του συμβάλλει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Εκτιμάται ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο, που ήταν και μήνας εορτών, ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, ο μέσος Έλληνας πληρώνει σήμερα κυρίως με πλαστικό χρήμα και ότι αυτό σημαίνει είτε με πιστωτική κάρτα εκμεταλλευόμενος ή όχι το σύστημα δόσεων άτοκων ημί, είτε με χρηστική κάρτα σαν επέκταση του τραπεζικού του λογαριασμού, ενώ σε ένα βαθμό έχει μπει στη ζωή μας και η προπληρωμένη κάρτα. Στην αγορά υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν περίπου 12 εκατομμύρια χρηστικές κάρτες και 3 εκατομμύρια πιστωτικές και η τάση είναι αυξανόμενη, ιδιαίτερα στις χρηστικές. Βάσει αυτών των μεγεθών, θεωρείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών διαθέτει.
Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος του το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrice. Όλα τα δελτία του καναλιού καθώς τις εκπομπές μπορείτε να τις παρακολουθείτε και από το επίσημο site του καναλιού www.tvrodopi.gr καθώς και μέσω Facebook Art Channel Thrice TV Rodopi. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς καλό σας βράδυ.